Λοιπόν, είμαστε εδώ στο τελικό του My Style Rocks με τον σοβαρά άνθρωπο τώρα, που είναι η επιτομή του style. Δηλαδή είναι το He Style Rocks. Λάκης Γαβαλάς. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που δικαιωματικά φοράει αυτό το στέμα και βρίσκεται στην Κριτική Επιτροπή, είστε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ το κανάλι, όλο τον κόσμο, τα κορίτσια που διαγωνίστηκαν, όλους τους συντελεστές, την Επιτροπή που ήμασταν πολύ μονιασμένοι και περάσαμε ωραία. Και ειλικρινά είναι μία από τις φορές που θα μου λείψει όλο αυτό το οποίο έχουμε κάνει εδώ. Ποιο είναι το story πίσω από τα γούρια που είναι μπροστά σας πάνω στο τραπέζι, δηλαδή το ρόδι και μία νεκροκεφαλή. Ναι, η νεκροκεφαλή είναι το μυαλό, περικλεί το μυαλό και το ρόδι είναι το στομάχι. Πρέπει να φας κάτι για να συντηρηθεί και να συντηρηθεί και το μυαλό. Και τα δύο είναι νεκρά, γιατί αυτό που είναι ζωντανό είναι το δικό μου κρανίο και το δικό μου στομάχι. Το ακούω όλο αυτό. Από τα κορίτσια που βλέπουμε σήμερα, τις 5 που φτάσανε στον τελικό, σε λίγο θα δούμε και ποιες θα είναι και οι 3 οι τελικές φιναλίστ. Έχετε κάποια favorite? Θα σας πω τι γίνεται. Υπήρξαν κορίτσια εδώ, τα οποία ναι μεν δεν ήταν διαγωνίσια από αυτά που έχουν φύγει, αλλά ήταν αξιόλογα για να βγουν στην κοινωνία, στον κόσμο της μόδας και να προσφέρουν κάτι. Δηλαδή μπορεί να θεωρούσε ότι είναι μοντέλο, αλλά μπορεί να πάει σε μια γραμματεία ή σε ένα σχεδιαστικό team να κάνει μια δουλειά μαζί του. Γιατί το ζητούμενο είναι τι μπορούμε να είναι εγώ, γιατί είστε και να αξιολογηθεί. Εμείς τι θέλουμε, τα κορίτσια αυτά, παρόλο που έδειξαν μια φορά καλό χαρακτήρα, την άλλη, λίγο νευρικό κτλ. Γιατί είναι η πίεση δυστυχώς των καταστάσεων. Και μέσα στη ζωή είναι αυτά. Βεβαίως. Είναι κορίτσια τα οποία δώσανε κάποιο στίγμα παρόλο που έφυγαν και πιο νωρίς. Άρα λοιπόν έξω στον κόσμο θα είναι χρήσιμες, τις γνώριζαν κάποιοι. Τώρα οι φιναλίστ που έχουμε σαφώς και ήταν οι καλύτερες από το παιχνίδι, αλλά και πάλι δεν ξέρεις ποτέ. Δηλαδή μία φιναλίστ μπορεί ή να μην θέλει να συνεχίσει ή να μην την δεχτεί. Το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια, να κάνουν καριέρα άνθρωποι που δεν κέρδισαν γενικότερα. Με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον ήταν αξιόλογο αυτό που κάνανε. Το κάνανε με τόλμη, με περιοπή και με θάρρος και χαίρομαι γι' αυτό. Είστε ένας τρυφερός κριτής. Θα το πω εγώ, δεν θα αφήσω να το πείτε εσείς αυτό. Δεν είστε ένας κριτής. Ακόμα και όταν ήσασταν αιχμηρός, το κάνατε με τέτοιο γλυκό τρόπο και με τέτοιο χιούμορ που δεν ήταν εύκολο να κακιώσει. Εντάξει, όμως έπρεπε πολλές φορές αυτό που είπα που ήταν αρχικά αυστηρό να το κάνει rewind, να το δει 2-3 φορές για να το καταλάβει ότι ήταν αυστηρό. Έπρεπε. Εγώ το περνάω όμως μέσω ενός χιούμορ, ενός κάτι, γιατί δεν θέλω. Δηλαδή, καταρχήν η κακία για μένα είναι, επειδή την έχω νιώσει, έχω περάσει 15 χρόνια σε δικαστήρια, καταλαβαίνετε ότι για μένα είναι η κακία είναι ένα πράγμα που δεν θέλω να την έχουν οι άνθρωποι μέσα τους, εκτός και είναι ανωτέρα βία. Εδώ δεν είχαμε καμία βία να είμαστε κακοί, οπότε θεώρησα ότι πρέπει έτσι να είμαστε. Μακριά το τοξικό από εμάς. Μακριά. Αλλά εγώ θα γίνω λίγο τοξική τώρα και θα πω ότι νομίζω ότι το δικό σας θέμα είναι καλύτερο από το στέμα που θα φορέσει σε λίγο η νικήτρια του My Style. Όπω λέτε. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι θέλω να έχω το στέμα ενός ανθρώπου που είναι καθηγητής, που διδάσκει σε άλλα παιδιά, να έρθουν νέες γενιές, να παραλάβουν τη σκυτάλη και να τρέξουν και αυτά και να προσφέρουν στη μόδα. Για τα δε κορίτσια, εύχομαι πραγματικά αυτή η εμπειρία να τους μείνει στο μυαλό θετικά. Όλες ήταν αξιόλογες, σας είπα κάθε μία με το δικό της τρόπο και καλή στη διαδρομή να πω. Καλή επιτυχία στη ζωή τους, αλλά και στη δική μας ζωή. Εγώ το στέμα το βάζω γιατί είναι ντεκόρ για την παρουσίαση. Από εκεί πέρα είμαι ένας μόνιμος εργάτης του στυλ, της μόδας και γενικότερα της συμπεριφοράς και της καλοσύνης που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος που ασχολείται με το lifestyle. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.